καλέσει για τον ιό κοξάκι στα παιδιά και αν έχουμε αριθμό για κρούσματα μέχρι στιγμής. Όχι, η αλήθεια είναι ότι μιλούμε αυτή τη στιγμή όχι για τον ιό κοξάκι, μιλούμε για την νόσο η οποία εμφανίζει, εκδηλώνεται στα παιδιά, στα μικρά παιδιά συνήθως, με φυσαλίδες οι οποίες εμφανίζονται μέσα και γύρω από το στόμα, στα χέρια και στα πόδια. Πώς λέγεται αυτή η νόσο, γιατί νόσος εμείς βάλαμε αυτή... ιό κοξάκι να το διευθώσουμε. Η νόσο αυτή λέγεται νόσο χεριών, ποδιών, στόματος ή στα αγγλικά hand, foot and mouth disease. Αυτή είναι μια πολύ γνωστή νόσος, πάρα πολύ συχνή στα παιδιά. Μας επισκέπτεται κάθε χρόνο αυτή την εποχή, γιατί η ιή αυτή, ας μην τους λέμε κοξάκι, να τους λέμε με την ευρύτερο όνομα τους, που είναι η εντεροϊή. Νόσος χεριών, ποδιών, στόματος. Και στόματος. Ή hand, foot and mouth disease, θα το δείτε στην αγγλική ορολογία. Και το χαρακτηριστικό είναι κοκκινίλα. Όχι, είναι φυσαλιδόλες, εξάθημα βασικά, με πυρετών μερικές φορές. Μπορεί και να μην έχει πυρετών, όμως δεν είναι υποχρεωτικό. Και οι φυσαλίδες αυτές είναι μέσα και γύρω από το στόμα, στα χέρια και στα πόδια. Σπάνια μπορεί να έχουν και στους γλουντούς. Είναι η εποχή αυτή τη νόσου. Ακριβώς. Είναι η εποχή των εντεροϊών γενικά. Στα εύκρατα κλίματα, ο εντεροϊός ή εντεροϊ γενικά, η κατηγορία, η τεράστια κατηγορία αυτιών που περιλαμβάνει πάνω από 100 διαφορετικά στελέχη, εκδηλώνεται τέλος άνοιξης όλους τους μήνες του καλοκαιριού και τους φθινοπορεινούς. Για ποιο λόγο, γιατί μιλάμε για εποχή, ας πούμε, τι είναι αυτό που ευνοεί την ανάπτυξη αυτής της νόσου. Την πρωτοεκδήλωση δεν γνωρίζω γιατί η εντεροϊ είναι πιο συχνή αυτή την εποχή, αλλά σίγουρα η μετάδοση είναι πιο εύκολη. Γιατί είναι οι ιοί που μεταδίδονται κυρίως με την κοπρανοστοματική οδόν, εξού και το όνομά τους εντεροϊ, πολλαπλασιάζονται μέσα στο έντερο και μετά από το έντερο με φτωχές συνθήκες υγιεινής συνήθως, μέσα των ακάθαρτων χεριών, μεταδίδονται προς τους άλλους. Γι' αυτό και το καλοκαίρι ευνοεί πολύ την μετάδοση των ιών. Ο τρόπος μετάδοσης είναι μόνο αυτός? Όχι, ο τρόπος μετάδοσης είναι και το αναπνευστικό και σίγουρα και το υγρό των φυσαλίδων, όταν έχουμε την συγκεκριμένη οντότητα. Αλλά ο μεγαλύτερος τρόπος, ο κυριότερος τρόπος μετάδοσης και αυτός που το πραγματικά το διασπείρει σε μεγάλους αριθμούς, είναι η κοπρανοστοματική οδός. Γι' αυτό και ο κυριότερος τρόπος ελέγχου είναι η υγιεινή των χεριών και η υγιεινή του περιβάλλοντος. Γιατί ο ιός αυτός μπορεί να ζήσει και σε επιφάνειες μέσα στη σκόνη για κάποιες ώρες. Επομένως, χτυπά μόνο παιδιά? Να σας πω, κυρίως χτυπά παιδιά και μάλιστα μικρά παιδιά. Χωρίς να απαγορεύεται να χτυπήσει και μεγαλύτερους. Ποιες ηλικίες κυρίως? Ναι, κυρίως σε προσβάλλει μικρά παιδιά, δηλαδή από 3-4 χρονών και κάτω, κυρίως. Χωρίς να απαγορεύεται να χτυπήσει και μεγαλύτερες ηλικίες. Ο βασικότερος λόγος είναι πρώτον ότι επειδή αυτοί μας επισκέπτονται κάθε χρόνο, οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν αποκτήσει κάποια ανοσία σε αυτούς τους ιούς. Ενώ τα μικρά παιδάκια δεν έχουν ακόμα αποκτήσει ανοσία. Επομένως είναι πιο ευάλωτα στην νόσο, παθαίνουν πιο εύκολα. Άρα, τι πρέπει να έχουν κατά νου και οι γονείς, γιατί το παιδί μπορεί να του πει πλένε τα χέρια σου να μην το κάνει. Να ολοκληρώσω γιατί είναι τα παιδιά όμως. Υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος. Είναι τα παιδάκια που πάνε νηπιαγωγεία. Έχουν πολύ στενές συνθήκες συγχρονισμού, όπως γνωρίζετε. Μπορεί να παίζουν και να γλύφουν τα ίδια αντικείμενα, να αγκαλιάζονται, να πίνουν από τα ίδια ποτήρια. Επομένως, οι συνθήκες υγιεινής είναι γενικά περιορισμένες σε ένα νηπιαγωγείο που έχει πολλά μικρά παιδιά. Γι' αυτό και θα πρέπει τα μέτρα αυτά να τα λάβει το νηπιαγωγείο. Διότι στα νηπιαγωγεία υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα συνήθως αυτή την εποχή. Εκεί εστιάζεται, δηλαδή, ή βρεφονηπιακούς σταθμούς. Βρεφονηπιακή σταθμή ακριβώς. Δηλαδή, πρέπει να πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς για να περιορίσουν την νόσο, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι εξαιρετικά μεγάλη η μετάδοση. Εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουν είναι ακριβώς να σχολαστικός καθαρισμός των χώρων. Θα πρέπει δηλαδή τα παιχνίδια με τα οποία ασχολούνται και παίζουν τα μικρά παιδάκια να πλένονται σχεδόν καθημερινά, ούτως ώστε να, επειδή τα παιδιά όπως... Τι αφήνει πάνω στο παιχνίδι που αγγίζει ένα... Τα σάγια του μωρού, τα οποία μπορεί να είναι μολυσμένα, άμα μείνουν πάνω στο παιχνίδι, αφού μπορεί να το βάλει και στο στόμα του το παιχνίδι και μετά να παίξει έναν άλλο παιχνίδι. Ναι, ένα άλλο παιδάκι. Επίσης, όταν πάνε τουαλέτα, πρέπει να πλένουν οπωσδήποτε τα χέρια τους τα μικρά παιδιά. Θα πρέπει να τα παρακολουθούν και να τα καθοδηγούν οι φροντιστές στα νηπιαγωγεία. Όπως επίσης και όταν έχουμε να κάνουμε με βρέφο νηπιακούς σταθμούς, τα παιδάκια που έχουν πανάκια, όταν αλλάζεται ένα πανάκι, θα πρέπει να το κλείνουν σε πλαστική σακούλα, να το πετάνε στον κάλαθον των αχρήστων και μετά να πλένει τα χέρια του φροντιστής. Και σίγουρα το πλύσιμο των χεριών απαραίτητα και πριν φάνε.
Έτσι, αυτά είναι πολύ σημαντικοί κανόνες. Τώρα, όσον αφορά το να μένει ένα παιδάκι στο σπίτι όταν είναι άρρωστο, είναι καλά να μένει στην αρχή, γιατί και το ίδιο δεν θα νιώθει καλά όταν έχει πυρετόν και δεν μπορεί να φάει και έχει τα εξαθήματα αυτά, γιατί καμιά φορά πονάει ειδικά η περιοχή στο στόμα. Όμως, γενικά, σαν μέσο αντιμετώπισης μιας μικροεπιδημίας, δεν έχει βρεθεί ότι βοηθάει σημαντικά. Για τον εξής βασικό λόγο. Όταν έχουμε 100 άτομα οι οποίοι προσβάλλονται από τον ιό, δυστυχώς οι 20 ή 19 μόνο θα κάνουν πυρετόν από αυτούς, οι 80 δεν θα κάνουν απολύτως τίποτε και ο ένας στους 100 θα κάνει τη χαρακτηριστική κλινική εικόνα. Επομένως, αυτό αντιλαμβάνεστε, θα σας ρωτούσα για το πώς, ποια είναι τα συμπτώματα και να δούμε. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι αν δούμε έναν παιδί άρρωστο, έχει πάρα πολλούς άλλους άρρωστους στο χώρο εκείνο. Δηλαδή, είναι σχεδόν δώρον άδωρο δηλαδή, να περιορίσουμε έναν παιδάκι στο σπίτι και να θεωρήσουμε ότι θα περιοριστεί η νόσος. Δεν είναι όμως μια νόσος που μπορεί να απειλήσει τη ζωή ενός παιδιού. Ευτυχώς είναι μια πολύ ήπια καλοήθης νόσος. Στη χειρή στην περίπτωση θα. Πόσες μέρες κρατά? Μέχρι 5 μέρες θα έλεγα, δεν κρατάει συνήθως περισσότερο. 5 μέρες αν το εντοπίσουμε και πάρουμε αγωγή. Όχι, δεν έχει συγκεκριμένη αγωγή. Α. Είναι ο ίδιος ο οργανισμός ο οποίος θα το θεραπεύσει. Είναι μια υιογενής νόσος. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Η θεραπεία είναι συμπτωματική, δηλαδή ανακουφιστική. Αν έχει ψηλό πυρετό, θα ρίξει τον πυρετό. Αν το μωρό δεν μπορεί να φάει διότι έχει στο στόμα πληγές, τότε ίσως χρειαστεί να μπει στο νοσοκομείο να πάρει ενυδάτωση ενδοφλέβια μέχρι να μπορεί να αρχίσει να τρώει. Και φυσικά ανάπαυση, αν το μωρό είναι άρρωστο. Δεν χρειάζεται κάποια ειδική άλλη θεραπεία. Άρα δεν πάει θεραπεία για να χτυπήσουμε την νόσο, αλλά τις επιπτώσεις της νόσου. Ακριβώς. Για να νιώσει το μωρό καλύτερα ουσιαστικά. Αυτό προσπαθούμε. Άρα είναι συμπτωματική. Η εικόνα του μωρού όταν χτυπηθεί από αυτή την νόσο, ποια είναι? Είναι κακόκεφο, έχει πυρετό? Τι είναι αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε? Είναι κακόκεφο ακριβώς, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακά τα εξανθήματα τα οποία βγάζει. Δεν θα φύγει απαρατήρητο δηλαδή ένα μωρό το οποίο έχει την τυπική εικόνα της νόσου. Θα βγάλει τις φυσαλίδες του, τα χαρακτηριστικά μέρη. Είναι μια διάγνωση που μπαίνει πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί να βγάλει σε όλα τα μέρη ή σε κάποια από αυτά? Σπάνια μπορεί να βγάλει σε όλα τα μέρη. Μπορεί, έχουμε δει και γενικευμένο τέτοιον εξάνθημα. Αλλά η χαρακτηριστική εικόνα είναι, όπως είπαμε, χέρια, πόδια και στόμα. Προκαλούν πόνο αυτές οι φυσαλίδες? Όχι ιδιαίτερο θα έλεγα. Κυρίως το στόμα βασικά μπορεί να προκαλέσει δυσφορία και να δυσκολέψει και τη σύντηση. Ναι. Είναι εξωτερικά ή εσωτερικά? Μπορεί να έχει και έξω και μέσα στο στόμα. Άρα εκεί δυσκολεύει, λέτε. Ναι, μπορεί να τρέχουν τα σάγια, μπορεί να έχει πρόβλημα από το στόμα, να μην μπορεί να καταπιεί. Αυτό μπορεί να το προκαλέσει. Μπορεί να οδηγήσει παιδιά για εισαγωγή σε νοσοκομείο για νοσηλεία? Το έχω πει και προηγουμένως, όταν δεν μπορούν να πάρουν υγρά διότι δυσκολεύονται να καταπιούν, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις πιθανώς να χρειαστεί να μπει στο νοσοκομείο. Για να καταλάβετε, δεν έχουμε βάλει ακόμα μωρό στο νοσοκομείο με αυτήν την νόσο. Mm-hmm. Διότι η κοινότητα μπορεί να έχει περιστατικά, αλλά πρέπει να μην μπορεί να μείνει έξω το μωρό για να μπει στο νοσοκομείο. Εμείς μέσα βλέπουμε την κορφή του παγόβουνου πάντα. Και δεν έχει σοβαρά περιστατικά που να χρειαστεί να νοσηλευτούν. Μπορεί ένα παιδί να έχει την νόσο αυτή, να θεραπευτεί και μετά να ξανακολλήσει? Κοιτάξτε, στην ίδια χρονιά όχι. Γιατί είναι ο ίδιος εντεροϊός, το ίδιο στέλεχος εντεροϊού και σε αυτόν τον συγκεκριμένο κάνει ανοσία. Όμως, όπως είπαμε, είναι πάνω από 100 διαφορετικά στελέχη και έτσι μπορεί να νοσήσει μια άλλη χρονιά που θα επικρατεί έναν άλλο στέλεχος. Συνδέεται με τα εμβόλια? Όχι, δεν υπάρχει εμβόλιο για τους μη πόλιο εντεροϊούς. Ναι. Για την πολιομελίτιδα δεν υπάρχει, γιατί και αυτή ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με την ιό της πολιομελίτιδας. Είναι η ίδια μεν κατηγορία, αλλά πολύ πολύ πιο ήπια εικόνα, καμία σχέση. Δεν είχαμε ποτέ να μας ξεφύγει, ας πούμε, η νόσος και να οδηγηθεί σε επιδημία ή κάτι κοιτάξτε, στο παρελθόν. Η συγκεκριμένη νόσος, δηλαδή η νόσος αυτή χεριών, ποδιών, στόματος, μπορεί να προκαλέσει επιδημίες. Mm-hmm. Αλλά δεν μας ανησυχούν οι επιδημίες αυτές, γιατί όπως είπαμε είναι καλοήθης η νόσος, δεν προκαλεί προβλήματα. Εκείνο το οποίο μπορεί ο ίδιος ιός να προκαλέσει και το οποίο είχαμε στο παρελθόν σημαντικό πρόβλημα, αλλά και κάθε χρόνο έχουμε, είναι να προκαλέσει ιογενή μηνυγκίτιδα. Ο ιός αυτός μπορεί να προκαλέσει ιογενή μηνυγκίτιδα. Και μάλιστα η μηνυγκίτιδα είναι δηλωτέο νόσημα στην Κύπρο και γνωρίζουμε αριθμούς. Και κάθε χρόνο στην Κύπρο έχουμε γύρω στα από 10 μέχρι 30 περιστατικά ιογενούς μηνυγκίτιδας. Πού προκύπτει αυτή την νόσο? Από αυτόν τον ιό των συγκεκριμένων
τα οποία συμβαίνουν αυτήν την εποχή. Δηλαδή, περιμένουμε και φέτος να έχουμε περιστατικά υιογενωμένη κοιτίδα. Υπάρχει τρόπος να προλάβουμε την εξέλιξη σε υιογενή μηνυκίτιδα? Μόνο να δεν κολλήσει το παιδάκι. Είναι η καθαριότητα αυτό που λέμε. Δηλαδή, άπαξ και κολλήσει όμως την νόσο, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί για να μην εξελιχθεί, ή το αν θα εξελιχθεί ή όχι, δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν το ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή, είναι, όπως σας είπα, μια σπάνια εκδήλωση της νόσου. Από τους 100 που θα νοσήσουν, ο ένας θα κάνει την νόσο. Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα κάνει την νόσο και ποιος θα είναι ο τελείως ασυμπτωματικός. Καταλαβαίνετε. Επομένως, όμως, σε εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και η γενής μηνυγκίτιδα είναι αθώα μορφή μηνυγκίτιδας. Αυτοθεραπεύεται, για να καταλάβετε, και ούτε αντιβιωτικά χρειάζεται. Θα κάνει όμως εντονότατο πονοκέφαλο, θα κάνει εμετούς, θα κάνει πυρετών και θα ανησυχήσει τους γονείς και θα πάνε στο γιατρό. Μπορεί να μπει και στο νοσοκομείο. Αλλά σημασία έχει ότι είναι και πάλι καλοήθης μορφή. Ωραία, έχουμε κατά νου ότι είναι η περίοδος τους. Πρέπει να τηρήσουμε τους κανόνες υγιεινής που περιγράψατε, γιατί εκεί νομίζω είναι το κλειδί. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό και στο σπίτι, αλλά και στα σχολεία και στα νηπιαγωγεία. Επίσης και στο χώρο του σπιτιού, η τουαλέτα είναι ο σημαντικός χώρος, γιατί όπως είπαμε, μεταδίδεται με την κόπρα νοστοματικής οδών. Πρέπει να τηρείται πολύ μεγάλη καθαριότητα και στα χερούγια της τουαλέτας, αν υπάρχουν χερούγια. Και στα πόμολα της πόρτας και σε γενικά κοινόχρηστα αντικείμενα. Και πολύ σημαντικό, το πλύσιμο των χεριών μόλις τελειώσει κάποιος στην τουαλέτα και οπωσδήποτε πριν να φάει. Και αυτό να το μεταδώσουμε και στα παιδιά μας. Είναι ο βασικότερος τρόπος. Ένα μόνο μικρό σημείο, νόσος σοβαρή μπορεί να προκαλέσει σε ανοσοκατασταλμένα άτομα. Γι' αυτό αυτά πρέπει να τα προσέχουμε ακόμα περισσότερο. Άτομα τα οποία έχουν κακοήθειες, άτομα τα οποία παίρνουν κορτικοειδή, άτομα τα οποία γενικά είναι πιο ευάλωτα αυτά τα άτομα, και θα πρέπει να προσέχουμε διπλά σε αυτά τα άτομα. Να είστε καλά, κύριε Κογιού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλή συνέχεια.